νέο πακέτο όπλων θα στείλει στην Ουκρανία η Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτς. Συγκεκριμένα, ο καγκελάριος της Γερμανίας δήλωσε ότι έχει κανονιστεί να δώσουμε στον Ουκρανικό στρατό οχήματα μάχης πεζικού σοβιετικού τύπου, τα οποία θα αντικαταστήσει η Γερμανία. «Θα παράσχουμε στην Ελλάδα γερμανικά οχήματα μάχης πεζικού», ανέφερε ο Σόλτς μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη διήμερη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. «Τα Υπουργεία Άμυνας θα επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες και θα εφαρμόσουν γρήγορα αυτή τη συμφωνία», είπε. Ο Σόλτς δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι οχήματα θα δώσουμε στην Ουκρανία και τι θα πάρουμε σε αντάλλαγμα, αλλά πιθανότατα πρόκειται για τα BMP-1, τα οποία μάλλον θα αντικατασταθούν από τα γερμανικά οχήματα μάχης πεζικού Marder 1A3. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.